Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γύρο στοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις αναμετρήσεις της 7ης μέρας του γύρου 2016. Δύο ντέρμπι στο απόψινο πρόγραμμα, στις 4 το βρετανικό μεταξύ Αγγλίας και Ουαλίας και στις 10 το Γερμανία-Πολωνία. Οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στα προγραμματικά, τα ξαναλένε λοιπόν και στα τελικά. Ενδιάμεσα υπάρχει στις 7 το Ουκρανία-Βόρειος Ιρλανδία, το οποίο θα κρίνει αρκετά όσον αφορά την εξέλιξη του τρίτου ομίλου, τόσο για την τρίτη θέση όσο και για την πρόκριση, με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες που κέρδισαν στην πρεμιέρα, δηλαδή η Γερμανία και η Πολωνία, τίθενται αντιμέτωπες. Πάμε όμως να τα πάρουμε με τη σειρά. Στις 4 έχουμε το βρετανικό ντέρμπι μεταξύ Αγγλίας και Ουαλίας, το Felix Bollard. Ήδη έχει επισκιαστεί από επεισόδια το μάτσο μεταξύ Άγγλων και Ουαλών οπαδών. Πάμε να δούμε τις βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Αγγλίας παίζεται στο 1.38, η ισοπαλία στο 3.75 και η νίκη της Ουαλίας στο 6.75. Το under βρίσκεται στο 1.65, ενώ το over στο 1.85. Η Αγγλία ικανοποίησε απέναντι στην Ρωσία στην πρεμιέρα, ωστόσο το μόνο που τσέλιψε ήταν το αποτέλεσμα, το τελικό 1-1, διαμορφώθηκε με τέρμα στις καθυστερήσεις, ωστόσο ήταν αρκετό για να πληγώσει την ψυχολογία των Άγγλων. Η Ουαλία τέθηκε επικεφαλής στο ομίλου μετά την καθαρή νίκη επί της Σλοβακίας με 2-1 στην πρεμιέρα και απόψε έχει την δυνατότητα να αγωνίζεται για δύο αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 101 φορές και η Αγγλία έχει την μερίδα του Λέοντος στις νίκες με 66, 21 μάτς έχουν λήξει σώπαλα, ενώ η Ουαλία έχει επικρατήσει 14 φορές. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη χρονολογείται το 1984. Περιμένουμε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πάρα πολύ πάθος, σκληρές μονομαχίες, αλλά και φάσεις εκατέρωθεν. Η Αγγλία είναι πιο ποιοτική, αλλά ακόμα και έτσι είναι δύσκολο να την εμπιστευτούμε σε τόσο χαμηλές τιμές. Θα πάμε στην επιλογή του goal-goal σε απόδοση outsider στο 2-0-2. Σειρά για την αναμέτρηση της Ουκρανίας με τη Βόρειο Ιρλανδία. Η νίκη της Ουκρανίας παίζεται στο 1.48, η ισοπαλία στο 3.35 και η νίκη της Βορείου Ιρλανδίας στο 6.25, το under στο 1.50, ενώ το over στο 2.05. Η Ουκρανία ήταν ανταγωνιστική κόντρα στην Γερμανία και έχει αρκετές καλές στιγμές για να κάνει τη ζημιά στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Βέβαια, στο τέλος ανοίχτηκε υπερβολικά για να βρει την ισοφάριση, δεχόμενη και δεύτερο τέρμα. Το απόψινό παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό για την ομάδα του Φωμένκο, η οποία καλείται να πάρει περισσότερη πρωτοβουλία. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι η πιο άτεχνη ομάδα στη διοργάνωση. Παρότι έπαιξε μαζική άμυνα κόντρα στην Πολωνία στην πρεμιέρα, δεν μπόρεσε να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Ιτήθηκε με 1-0 και πλέον καλείται να κάνει την υπέρβαση απέναντι στην Ουκρανία αν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση. Εμείς αυτό που περιμένουμε από τη Βόρεια Ιρλανδία είναι να παρατάξει για ακόμη μια φορά μαχητικότητα. Περιμένουμε ένα κλειστό μάτς και θα ποντάρουμε ότι θα συμβεί το πρώτο 0-0 στην διοργάνωση. Επιλογή μας το ακριβές αποτέλεσμα 0-0 σε απόδοση 7. Περνάμε στο μεγάλο μάτς της ημέρας που είναι αυτό μεταξύ της Γερμανίας και της Πολωνίας στο Stade de France και με αυτό ολοκληρώνεται και η 7η μέρα του Euro 2016. Η νίκη της Γερμανίας παίζεται στο 1.40, η ισοπαλία στο 3.85 και η νίκη της Πολωνίας στο 6.25. Το under βρίσκεται στο 1.90, ενώ το over στο 1.60 σημαίνει από τις ελάχιστες περιπτώσεις στο φετινό Euro που βλέπουμε το over να βρίσκεται σε αποδόσεις φαβορή. Η Γερμανία δεν έπεσε στον απόλυτο βαθμό στην πρεμιέρα της με την Ουκρανία, ωστόσο απέδειξε ότι έχει περιθώρια βελτίωσης. Η Πολωνία κατάφερε να ξεπεράσει το αμυντικό πλέγμα το οποίο δημιούργησε η Βόρειος Ιρλανδία για να αντιμετωπίσει τους δραστήριους επιθετικούς της και με ένα τέρμα του Μίλικ πέτυχε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Euro μετά από 6 αποτυχημένες απόπειρες. Απόψε, στόχος για το σύνολο του Ναβάλκα
είναι να κλείσει όσο καλύτερα γίνεται τους χώρους και να βγει στην κόντρα μέχρι του δόρατος τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους του, καθώς αγωνίζεται είτε ως συμπαίκτης με ορισμένους αλλά και με αντιπάλους στην Bundesliga. Σαφής ο φαβοριτισμός της Γερμανίας, αλλά δεν θα συνταχθούμε υπέρ αυτού αν κάπου μπορεί να κολλήσει η ομάδα του Γιώακιμ Λεβ. Αυτό το παιχνίδι είναι το σημερινό. Θα ρισκάρουμε με την ισοπαλία, περιμένοντας την Πολωνία ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τις αναλύσεις μας, ωστόσο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή πάμε να δούμε συνοπτικά τις προτάσεις μας. Απόψε πάμε στοίχημα με το goal-goal στο Αγγλία Ουαλία σε απόδοση 2-0-2, το 0-0 ακριβές σκόρος στο Ουκρανία Βόρειος Ιρλανδία σε απόδοση 7 και το ισοπαλία στο Γερμανία Πολωνία σε απόδοση 3-85. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.